Ο ισχυρός άνδρας της FIBA Europe βρέθηκε στην Καλαμάτα. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος για μία ακόμη φορά αναφέρθηκε και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έχει αυτό το νούμερο. Τώρα σήμερα η Ελλάδα είναι στη θέση 7, παρόλο την αποτυχία ή την ατυχία, θέλετε, που είχαμε στον παγκόσμιο. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια αποτυχία. Τι να κάνουμε, όταν πετύχαμε το στόχο, όταν δεν πετυχαίνεις αυτό που πας, είναι αποτυχία. Αλλά όχι ότι διασυρθήκαμε, ότι ξεφτυλιστήκαμε, ότι εκείνο, ότι τάνο. Διάλογο το Θεό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εξεπόψεως, νομίζω ότι εξεπόψεως ειδικού αθλητικού, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Τώρα αν έχασε ένα πόντο από την Βραζιλία, αυτά συμβαίνουν, ότι κάποιο εμίγρονο δεν πήγες καλά. Αυτά είναι μέσα στον χώρο του αριθμού, είναι η έκπληξη που λέμε. Δεν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα πριν ξεκινήσει ακόμα. Εκ του αποτελέσματο λέμε, διότι δεν πετύχαμε το στόχο που πήγαμε εκεί. Είπαμε αποτυχία. Στο επίκεντρο των ερωτήσεων και η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Την ενότητα, και όταν δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Και είναι πράγματι αρνητικά, διότι κανείς δεν θα ήθελε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα ομάδα Α ή Β, ομάδα 1 ή 2, διότι το να μην έχεις, και να το πω και το όνομα, την ομάδα του Ολυμπιακού στο κανονικό σποτάνδμα, είναι μεγάλη ζημιά. Και στο άθλημα, και στην κατηγορία αυτή, αλλά και στον ίδιο τον σύλλογο. Δεν μπορείς να παίζεις πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ να μην είναι μέσα ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Προσπαθούμε να βελτιωθεί, αλλά δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι τα αποτελέσματα της επαγγελματοποίησης όπου υπάρχουν τα αφεντικά, έτσι, οι αφεντάδες και αυτοί κάνουν, μάλλον είναι δική μου, η ομάδα που κάνουν. Ο επίτιμος πρόεδρος FIBA Europe παράλληλα δήλωσε την ικανοποίησή του για τους Έλληνες τεχνικούς. Έχουμε τόσο ικανούς τεχνικούς προπονητές και τους εμπιστεύω ότι η ομάδα σας αυτό κάτι λέει. Γιατί λοιπόν να μην εμπιστευτούμε και τον Έλληνα παίχτη. Και σήμερα έχουμε παίχτη και αυτοί παίζουν στην Ευρώπη. Γιατί να μην τους εμπιστευτούμε και να ξεπιτεύονται για να παίξουν. Και να φέρουμε εδώ πέρα τον κάθε αμφιβόλου αξίας περιπλανόμενου.